Τώρα στο consulting επικεντρωνόμαστε σε πολλές διαφορετικές λειτουργικές περιοχές. Μία πολύ μεγάλη περιοχή είναι η περιοχή της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες, το Customer Relationship Management. Είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή η οποία ασχολούμαστε γενικά σε όλα τα industries. Μια άλλη περιοχή είναι το Finance και Performance Management που έχει να κάνει με οτιδήποτε γύρω από το Finance και τη μέτρηση απόδοσης μιας επιχείρησης. Τρίτον, Process και Innovation Performance που έχει να κάνει με διαδικασίες σε επιχειρήσεις. Τέταρτον, Στρατηγική, ασχολούμαστε με έργα στρατηγικής, με έργα εφοδιαστικής αλυσίδας και με έργα που έχουν να κάνουν με οργανωτικά θέματα σε μια επιχείρηση. Στον χώρο της τεχνολογίας, δεν θα σας τα απαριθμίσω όλα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε να κάνουμε, αν θέλετε, με όλες τις περιοχές του IT, είτε είναι στρατηγικής θέματα γύρω από το IT, είτε είναι θέματα technology consulting ή θέματα systems integration, που είναι και ενδεχομένως και τα μεγαλύτερα και τα πιο περίπλοκα με τα οποία ασχολούμαστε. Στο χώρο του outsourcing διακρίνουμε τρεις περιοχές. Η μία έχει να κάνει με business processes, δηλαδή με λειτουργικές περιοχές σε μια επιχείρηση, όπως σας ανέφερα πριν, με outsourcing εφαρμογών πληροφορικής και με outsourcing υποδομών. Είμαστε εταιρεία περίπου $24 δισεκατομμυρίων. Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο του System Integration στον κόσμο από τον περασμένο Νοέμβριο. Και απλώς ενδεικτικά να σας πω για τους πελάτες μας. Υπηρετούμε ουσιαστικά 4.000 πελάτες παγκοσμίως. 94 από τις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του Fortune Global 100 είναι πελάτες μας. Και αν θέλετε, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το γεγονός ότι είναι όλοι αυτοί οι μακροχρόνιοι πελάτες μας, όπως σας είπα στην αρχή. Έχουμε φτάσει αισίως τους 186.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα είμαστε μόνο ένα μικρό κλάσμα, έτσι, όλου αυτού του αριθμού. Είμαστε 200 άτομα στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά και το δικό μας πράκτη στην Ελλάδα μεγαλώνει αρκετά γρήγορα. Πριν 3 χρόνια ήμασταν μόνο 80 άτομα, οπότε και αυτό είναι ενδεικτικό της μεγέθυνσης των revenues και των υπηρεσιών που παρέχουμε στην ελληνική αγορά. Έχουμε πλησιάσει τα €40 εκατομμύρια σε κύκλο εργασιών στην Ελλάδα, το οποίο πιστεύω είναι αρκετά μεγάλο νούμερο για τον ελληνικό χώρο. Εδώ παραθέτω μια σειρά από βραβεία που έχει πάρει η εταιρεία, δεν θα σας κουράσω με όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα να σας πω 2 λόγια για το Career Framework, ενδεχομένως να ενδιαφέρει κάποιους από εσάς. Η εταιρεία απαρτίζεται από πολλά διαφορετικά workforces και θα σας πω 2 λόγια παραπάνω για αυτά. Αυτό που δείχνει ουσιαστικά αυτή η πυραμίδα που βλέπετε στην οθόνη είναι ότι από οποιοδήποτε workforce και να ξεκινήσει κανείς μέσα στην Accenture μπορεί να φτάσει το υψηλότερο επίπεδο που είναι το επίπεδο του senior executive στην επιχείρηση. Έτσι, άρα κανείς μπορεί να ακολουθήσει πολλές διαφορετικές καριέρες μέσα στην εταιρεία. Ως επιτοπλίστων στο consulting, και αν επικεντρωθώ εδώ, υπάρχουν 5 επίπεδα καριέρας. Το entry level είναι το analyst level, στο οποίο κανείς παραμένει συνήθως 2 με 3 χρόνια. Μετά είναι το επίπεδο του consultant. Εκεί κανείς μένει περίπου 3 με 4 χρόνια. Για να σας δώσω την διαφορά, analyst είναι κάποιος ο οποίος εργάζεται ως μέλος μιας ομάδας προκειμένου να εκτελέσει κάποιο συγκεκριμένο task. Ο consultant έχει υπό την ευθύνη του ένα activity μέσα σε ένα έργο και έχει την ευθύνη ουσιαστικά να διεκπεραιώσει όλο αυτό το activity από άκρη σ' άκρη, χρησιμοποιώντας μια ομάδα από analysts. Ο manager συνήθως έχει την ευθύνη ενός ολόκληρου έργου, το οποίο αποτελείται από διάφορα activities τα οποία κάνουν managed consultants, που ουσιαστικά κάνουν leverage, αν θέλετε, ομάδες analysts. Ένα senior manager συνήθως επιβλέπει μια ολόκληρη περιοχή, οπότε έχει πολλαπλά έργα σε μια ολόκληρη περιοχή. Θα μπορούσε να είναι η περιοχή του CRM, όπως σας ανέφερα πριν, η περιοχή του finance ή κάποια άλλη περιοχή. Και ένα senior executive συνήθως έχει την ευθύνη, το profit and loss responsibility, για ένα ολόκληρο business line. Και θα ήθελα να κλείσω απλώς εδώ, μιλώντας μόνο για το consulting. Θα σας πω και 2 λόγια για τα άλλα workforces. Τι κάνουν οι consultant μας, και όταν χρησιμοποιώ τη λέξη consultant ουσιαστικά χαρακτηρίζω όλα τα άτομα που δουλεύουν μέσα στο consulting workforce. Οι άνθρωποι μας αυτοί ουσιαστικά σχεδιάζουν και υλοποιούν λύσεις στους πελάτες μας προκειμένου να στήσουν business capabilities με συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έτσι, δεν είμαστε εταιρεία η οποία κάνει consulting γενικώς, δεν είμαστε εταιρεία η οποία κάνει studies γενικώς. Κάνουμε studies για συγκεκριμένα πράγματα, κάνουμε consulting και λύσεις για να υλοποιήσουμε συγκεκριμένα capabilities σε έναν πελάτη. Χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες εταιρείας, είτε είναι management consulting, είτε είναι system integration, είτε είναι technology, και προσπαθούμε όλα αυτά να τα κάνουμε σε ένα πνεύμα ομαδικότητας. Είμαστε εταιρεία η οποία, και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο εκπλήσει πάρα πολλοί ανθρώπους που έρχονται από άλλες εταιρείες σε εμάς, είμαστε εταιρεία η οποία ο ένας βοηθάει πάρα πολύ τον άλλον στο να πετύχει στο έργο του και κανείς μπορεί να λαμβάνει βοήθεια για τη δουλειά που είναι να κάνει μέσα στην εταιρεία σε κάποια έργα από ανθρώπους που βρίσκονται σε άλλες χώρες, που μπορεί να μην γνωρίζουν καν τις λεπτομέρειες ενός έργου στο οποίο απασχολείται ένα συγκεκριμένος consultant, αλλά είναι η κουλτούρα της εταιρείας να βοηθάει ένας τον άλλον προκειμένου να πετύχουμε στα έργα τα οποία κάνουμε στους πελάτες μας. Αυτά θα ήθελα να πω προς το παρόν και πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να διευκρινίσουμε άλλα θέματα που θα σας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και ευχαριστώ εκ μέρους της Group που είμαστε καλεσμένοι σε αυτή την συνάντηση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι Έλληνας, μεγάλος, έτσι, αλλά εδώ και 20 χρόνια στην Ελλάδα. Θα με συγχωρήσετε για την προφορά και αν κάνω ακόμα μερικά λάθη στα ελληνικά. Έτσι. Πριν να ξεκινήσουμε, ίσως να σας πω δύο λόγια για μένα και για την Hay Group, γιατί η δική μας παρουσίαση δεν είναι τόσο πολύ για την δική μας εταιρεία, αλλά να σας εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει consulting αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και πώς βλέπουμε εμείς τι είναι ένας σύμβουλος. Έτσι. Λέγομαι Gilles Gambad, όπως σας είπα είμαι Γάλλος. Ξεκινήσα την καριέρα μου ως μηχανικός, επειδή ήμουνα στο τομέα του IT, πολύ παλιά. Σπούδασα μετά οικονομικά και σπούδασα επίσης και marketing. Με άλλα λόγια, δεν ήξερα ακριβώς που ήθελα να πάω, δηλαδή. Και ξεκίνησα σε μια μεγάλη engineering company στα πετρέλαια, όπου δούλεψα σχεδόν 10 χρόνια εκεί, όπου ταξιδεύα σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Και μετά από αυτό αποφασίσα να πάω στο consulting, όπου εκεί δούλευα σε μια εταιρεία που ήταν λίγο παρόμοια με την Accenture τότε, που λέγεται Sema Group, που ήταν μια μεγάλη εταιρεία στο χώρο κυρίως του τραπεζικού τομέα, δηλαδή ήταν πολύ εξειδικευμένη σε αυτό το τομέα. Και μετά ήρθα στην Ελλάδα και από τότε στην Ελλάδα, εδώ και 20 χρόνια που είμαι στην Ελλάδα, δουλεύω στον χώρο του consulting ή σε εταιρείες ή ως ανεξάρτητος σύμβουλος. Και δουλεύω στη Hay εδώ και 10 χρόνια ως associate director. Έχοντας πει αυτό, δύο λόγια για τη Hay. Εμείς είμαστε μια εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση, και ίσως είναι πολύ ενδιαφέρον για σας, με την Accenture. Γιατί είμαστε εμείς μια εταιρεία που δεν εστιάζεται καθόλου ή πολύ λίγα στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Accenture. Σαν εταιρεία είμαστε μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί στην Αμερική το 1943 από τον κύριο Hay, ο οποίος ο κύριο Hay ενδιαφέρονταν τότε για να βρει τον τρόπο να μετρήσει με αντικειμενικό τρόπο πόσο οδηγίζει μια θέση εργασίας. Αν μπορούμε να μετρήσουμε πόσο οδηγίζει μια θέση εργασίας. Και έκανε πάρα πολύ έρευνα σε αυτό το τομέα και βρήκε μια μεθοδολογία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μετρήσουν, να βρουν μια μέθοδο που τους επιτρέπει να διηγήσουν, ας πούμε, πόσο σημαντική είναι μια θέση εργασίας σε μια επιχείρηση. Και η δική μας εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει αυτή τη μεθοδολογία από το 1943. Βεβαίως αυτή η μεθοδολογία έχει αλλάξει πάρα πολύ, αλλά από εκεί ερχόμαστε. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια εταιρεία που είναι σε 58 χώρες και με 80 νομίζω 7 γραφεία, γιατί τα δικά μας γραφεία ανοίγονται πολύ γρήγορα, ειδικά στην Ασία και στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Και που, τι κάνουμε εμείς? Εμείς έχουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στους ανθρώπους που έχει. Και εμείς λέμε ότι το business success, αν μπορώ να το πω έτσι, βασίζεται πρώτα στις ικανότητες των ανθρώπων της επιχείρησης. Σημαίνει ότι είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση, μάλλον συμπληρωματική, αλλά που κοιτάζει μια επιχείρηση από μια άλλη, ας πούμε, πλευρά, από μια άλλη γωνία.